Λαμβάνεται, ναι. Και επειδή υπάρχει, όπως ξέρετε, και η οργάνωση Not On My Watch, θέλω να σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι η κυρία Χρυστοδουλοπούλου, η Τασία δηλαδή, στοχοποιείται. Γιατί, κυρία? Εγώ βρισκόμουν περίπου 5 μέτρα μακριά της εκείνη την ώρα. Τέτοιο πράγμα δεν άκουσα. Και εγώ που μπήκε ο δαίμονς της Βουλής. Ο κύριος Αθανασίου... δεν το άκουσα. Αφού γράφτηκε στα γραφικά. Ναι, δεν το άκουσα. Δεν λέω εγώ ότι το είπε. Ναι, ναι. Η επανάληψη και η επιμονή σε ένα θέμα, τη στιγμή που προχώραγε κανονικά η διαδικασία, ναι, είχε σαν στόχο τον προσανατολισμό της διαδικασίας. Αυτό είναι και εντάξει, το βασικό ζήτημα. Τέτοιε εκφράσει το έκανε και σε σχέση με κάποιον βουλευτή. Γιατί και ένα άλλο βουλευτή σα. Το έκανε και σε κάποιον. Μίλησε. Το ίδιο ήθελα να πω. Το έκανε και ο κύριο Σαμαρά την ίδια ώρα που. Από κάποιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας λέω κακώς. Υπόθηκε αν και μυρωδικές λέξεις καλό είναι να αποφεύγονται. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει μόνο από έναν ή από τον άλλον. Ούτε εγώ με εναντία σε όλες τις διακοπές, σε όλες τις προσπάθειες. Να προσπαθεί να μιλήσει ο πρωθυπουργός ή ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο καθένας να θυμάται, επιτρέψτε μου να πω, το μακρύ του και το κοντό μου. Δεν είναι εκεί το. Δεν είναι το κεντρικό. Δεν είναι το κεντρικό. Όχι, δεν είναι το κεντρικό σε καμία περίπτωση. Θα έχει τελειώσει ωστόσο το θέμα. Πάμε, παιδιά, πάμε στα μεγάλα θέματα τώρα, γιατί έχουμε ζητήματα, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ σοβαρά και κρίσιμα. Να ξεκινήσουμε από την Κύπρο, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια εγκλωβισμού του γεωτρύπανα από τα τουρκικά πολεμικά πλοία, η οποία μέχρι στιγμής έχει πετύχει. Εγώ βλέπω ότι η Τουρκία έχει μία διπλωματική, πραγματική, κανονική νίκη αυτή τη στιγμή. Διότι το γεωτρύπανο δεν κάνει τη δουλειά για την οποία είναι εκεί, τα χρήματα τρέχουν, ο χρόνος τρέχει, με αποτέλεσμα σε λίγο να φύγει κιόλας και να μην γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Να σου πω, εγώ θα πάω και στην Κύπρο. Να πάω όμως από την άλλη μεριά. Δηλαδή από αυτή τη μεριά, γιατί αρκετός κόσμος και λόγω και της ιδιότητάς μου με πιάνει και στον δρόμο, με πιάνει και σε... Και, τι θα γίνει και τα λοιπά, άλλος έχει και παιδί στο στράτο και τα λοιπά. Υπάρχει λοιπόν, εγώ μπορώ να βάλω τα εξής δύο στοιχεία. Παρακαλώ. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ο κόσμος δεν πρέπει να εκφράζει ή να έχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Αυτό είναι το... και να είναι αφιερωμένος στα ειρηνικά του έργα ή στις ειρηνικές μας διενέξεις και στα τσακωμούς μας. Και μαζί με αυτό να είναι σίγουρος ότι όσοι έχουν την ευθύνη και να ανησυχούν και να προετοιμάζονται είναι στις θέσεις τους. Και το διπλωματικό μας σώμα, γιατί θέλουμε διπλωματικά να λύνονται τα ζητήματα, και οι ένοπλες δυνάμεις και οι ακτοφυλακοί. Ισχυρές μάλιστα. Και το λέω αυτό γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Και μάλιστα, πώς να το πω, αν και μου συμβαίνει σπανίως, εκνευρίστηκα όταν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι η Ελλάδα είναι ασθενής χώρα. Η Ελλάδα είναι ισχυρή χώρα. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερο, και πρέπει να το ξέρει και ο ίδιος, όσο αφορά τη στρατιωτική της ισχύ, και την επιβεβαίωσαν και δύο άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται συνέχεια, και μάλιστα δεν είναι του χώρου μας πρωί, όσο αφορά τη στρατιωτική της ισχύ, και σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο περιοχής είναι πολύ ισχυρή. Τότε γιατί δεχόμαστε όλα αυτά? Γιατί εδώ είχαμε ΜΙΑ-2. Αν είμαστε τόσο ισχυροί εμείς τότε, γιατί δεχόμαστε όλα αυτά? Σας λέω λοιπόν, δεν είχαμε ΜΙΑ-2. Δεν είχαμε ΜΙΑ-2. Δεν είχαμε ένα θερμό επεισόδιο. Είχαμε ένα επεισόδιο. Δεν τουρκοποιήθηκαν τα ΜΙΑ, σύμφωνα με τους Σουηδίους. Δεν τουρκοποιήθηκαν καθόλου τα ΜΙΑ. Τα ΜΙΑ είναι και παραμένουν ελληνικά, όπως και η όλη η περιοχή μας. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Υπάρχουν πέρα από τους αγώνες μας και οι διεθνείς συνθήκες οι οποίες μας κατοχυρώνουν. Και εγώ θέλω να πω ότι κανένας δεν τολμάει στην πραγματικότητα να αμφισβητήσει με στρατιωτικό τρόπο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε εκεί. Δεν τα αμφισβητεί η Τουρκία κάθε φορά, κύριε Υπουργέ. Με παραβάσεις, με πλοία που φέρνει δυτικά των ημείων τα πλοία. Ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος και είναι τραγικά λαθεμένο να υπάρχει κάποιο είδους αμφιβολία για τις δυνατότητές μας από τη μία μεριά, γιατί αυτό με ρωτάτε. Σε στρατιωτικό επίπεδο λέτε εσείς τώρα. Για όλες μας τις δυνατότητες. Θα έρθω και στην Κύπρο. Το ένα είναι αυτό για τις δυνατότητές μας και τις στρατιωτικές και τις πολιτικές. Νέο επεισόδιο φοβάστε, κύριε Βίτσα. Ακούστε να δείτε. Και προηγούμενα νομίζω Το συζητήσατε, αλλά πριν από πάρα πολλούς μήνες, πριν 1,5 περίπου χρόνο,
είχα πει το εξής. Και το είχε πει επιβεβαιώσει και ο Αμερικάνος πρέσβης, αλλά και η πολιτική ηγεσία. Ότι όταν υπάρχει μια έντονη προκλητικότητα, ανεξάρτητα από τους λόγους για τις οποίες κάποιος κάνει κάτι τέτοιο, όταν η Τουρκία αναδεικνύεται σε μια αναθεωρητική δύναμη, δηλαδή σου λέει, όχι σε σένα, παγκοσμίως το λέει, έλα να ξανασυζητήσουμε τις συνθήκες, γιατί έχει τα δικά της προβλήματα, εσύ οφείλεις να προετοιμάζεσαι ώστε να αποφύγεις από τη μια μεριά το ατύχημα και να προετοιμάζεσαι να είσαι εκείνη τη στιγμή, γιατί για παράδειγμα μερικά πράγματα... Είμαστε όμως, κύριε Υπουργέ, στρατηγικά, αποτρεπτικά, η Ελλάδα είναι έτοιμη. Είμαστε, υπερήμαστε. Μάλιστα. Και να σας πω το εξής. Γιατί το πολιτικά εξής. Δεν τα πάτε είναι και τόσο καλά. Είναι τελείως λάθος και να το... Σε αυτό νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν είπε ανίσχυρη, πολιτικά εννοούσε, ναι, όχι στρατιωτικά. Λέω, πρώτο, όσο αφορά τις διαδικασίες, θα έλεγε κανένας της άμυνας. Ο Πρωθυπουργός ήταν ενήμερος από το πρώτο δευτερόλεπτο και ο Υπουργός Άμυνας από το πρώτο δευτερόλεπτο. Από ποιον? Τι από ποιον? Ποιον στον από αυτούς που πρέπει να ενημερωθεί. Μίλησε με τον Υπουργό Άμυνας. Βεβαίως. Από την πρώτη στιγμή που έγινε το περιστατικό. Τι λέτε? Και με μένα μίλησε και έμαθε και τις ασκήσεις στις οποίες είχε το πολεμικό ναυτικό την επόμενη μέρα στο Αιγαίο. Και έδωσε και για εκείνο το βράδυ κατευθύνσεις. Αυτό ήθελα να σας πω. Επειδή το λέτε αυτό, εδώ με όσους στρατιωτικούς συζητάμε, από στράτους, κυρίως αρχηγούς και τα λοιπά, να ξέρουν, λένε ότι εδώ δεν υπάρχει διαχείριση κρίσεων στο πολιτικό αυτό μας. Αυτό είναι το μεγάλο τους λάθος. Πείτε το λοιπόν αυτό. Λοιπόν, τι κάνετε σας λέω λοιπόν ότι είναι πολύ συγκεκριμένες οι εντολές που έχουν δοθεί και στο στρατό Ξηράς και στην αεροπορία και στο πολεμικό ναυτικό για το πώς διαχειρίζονται τα ζητήματα έως ορισμένο σημείο. Από το σημείο εκεί και πέρα χρειάζονται άλλες εντολές που καθορίζονται από το Σύνταγμα. Λέμε γίνεται το περιστατικό. Άρα εκεί συνεδριάζει ένα όργανο. Ή ο καθένας τηλεφωνεί σε όποιον να είναι. Τι κάνουμε? Τι είπα να πει? Όχι, κύριε Υπουργέ, αυτό βάζουν οι στρατιωτικοί. Έγινε το περιστατικό ή μία-δύο, όπως το λένε. Ποιο στρατιωτικό το έχει βάλει? Όλοι το βάζουν. Και τα τρία όπλα. Μάλλον εννοείται η απόσταση. Η απόσταση. Ενεργεία τώρα δεν ξέρω. Ωραία, η απόσταση είχαν τέτοια ευθύνη όταν ήταν εν ενεργεία. Σύμφωνοι. Να το βάλει. Να το βάλει. Υπάρχει κεντρικό όργανο διαχείρισης κρίσεων. Το Συμβούλιο των Αρχηγών. Έχουν γίνει ενοποιήσεις. Η ταχύτητα, υπάρχει διακλαδικότητα. Εγώ σας λέω το εξής. Ένα απλό για να το ξέρουν όλοι. Με τους παλιούς όρους, όταν γινόταν οτιδήποτε, ακόμα και άσκηση, ο κάθε αρχηγός πήγαινε στο κέντρο επιχειρήσεων του σώματός του. Τώρα, με την καινούργια δομή, και τα έχουμε δοκιμάσει, οι αρχηγοί είναι μαζί και οι τέσσερις. Αν άρα είναι συντονισμένο. Είναι άμεσα συντονισμένο. Κύριε μα Βίτσια, τι λέτε, εγώ σας θυμίζω το εξής. Όταν έγινε το πραξικόπημα στην Τουρκία, σε μία ώρα όλες μας οι δυνάμεις ήταν στη θέση τους. Μάλιστα. Αυτό είναι σε περίπτωση το... που κύριε Βίτσια, τελευταίο ερώτημα. Αν επαναληφθεί η ελληνική πλευρά, όχι, θα απαντήσει. Να πω και μια κουβέντα για την Κύπρο, αν θέλετε. Να την πείτε, ναι. Σας λέω λοιπόν. Αφού πείτε, αν επαναληφθεί. Αν επαναληφθεί, θα το χειριστούμε με βάση τη σπουδαιότητά του και την εκτίμηση που συνολικά και καθολικά θα έχουμε. Δηλαδή, δεν ισχύει αυτό που υπερβεί. Ο Κοτζιάς είπε ότι δεν θα είναι ειρηνική απάντηση. Αν υπερβεί τα όρια, και αυτό είπε ο Κοτζιάς, αν υπερβεί. Τα όρια θα είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες. Δεν χρειαζόμαστε πολεμικές κραυγές. Να το πω χοντρά. Χρειαζόμαστε αποφασιστικότητα. Γιατί, μία κουβέντα για την Κύπρο για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Κύπρο. Τι κάνουμε? Εγώ σας λέω το εξής. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το ιταλικό πλοίο. Ναι. Επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι ζήτημα προχθεσινό ή της τελευταίας εβδομάδας. Με αυτό το ιταλικό πλοίο είχαν δημιουργηθεί ή με άλλο ιταλικό πλοίο είχαν δημιουργηθεί και άλλα ζητήματα πρόσφατα. Εμείς τι στηρίζουμε? Εμείς στηρίζουμε την Κύπρο και την εκλεγμένη κυβέρνησή της και μάλιστα πολύ πρόσφατα εκλεγμένη, η οποία λέει ότι το σχέδιό μας προχωράει. Πώς προχωράει? Υπάρχει προχωράει. Διαφορετικότητα. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει μια διαφορετικότητα για το πώς διάφορες δυνάμεις στην περιοχή αντιδρούν. Η UNIFIL είναι εκεί και η δική μας φρεγάτα είναι εκεί. Οι γαλλικές φρεγάτες περάσανε. Πώς αργήσαμε να πάμε σε εκεί? Γίνεται μια κριτική σε αυτό. Όχι. Γιατί δεν πήγε η Ελλάδα εκεί με τα πλοία της? Με συγχωρείτε, είμαστε πάντοτε. Μάλιστα. Δεν έχουμε λείψει ποτέ και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα αναβαθμίσαμε την παρουσία μας από το επίπεδο της πυραυλακάτου σε επίπεδο φρεγάτας. Μάλιστα. Λοιπόν, και υπήρξε και μια μικρή περίοδο στην οποία βεβαίως είναι κανείς
να ανησυχεί και πρέπει να παίξει ο καθένας το ρόλο του. Αν θέλετε, δεν θέλω ούτε διπλωματικό επεισόδιο να δημιουργήσω ούτε τα λοιπά. Και η Ιταλία πρέπει να παραδεχθεί, η εταιρεία πρέπει να παραδεχθεί ότι είναι ευθύνη για όλη αυτή την περιοχή. Και δεν υπάρχουν τουρκοκυπριακοί. Η Ιταλία συναντήθηκε με το ψευδοκράτος, όπως είδατε. Την έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, μάλιστα, με έτσι, πρόεδρο τον Αναστασιάδη, με αντιπολίτευση το Μαλά, και πάει λέγοντας. Αυτά είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Πολύ. Καλημερίζουμε. Και ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στις σεισμικές δονήσεις που είχαμε από το πρωί 3 τον